Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν η συνδικαλιστική δράση και η διεκδίκησή μας θα συνεχιστεί. Ο λαός έχει φωνή, θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, όχι στην κάψη στον Τιτάνα. Είμαστε εδώ πέρα από την πρωτοβουλία των 97 συλλόγων, σωματείων και φορέων και πολιτών της Θεσσαλονίκης κατά της κάψης στον Τιτάνα Ευκαρπίας. Ζητήσαμε το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης να μας δεχτεί 2-3 άτομα για να παραδώσουμε το ψήφισμα που έχουμε υπογράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς, επειδή το Υπουργείο είναι κλειστό, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή εδώ πέρα την παράσταση μπροστά εδώ και να δικοκολλήσουμε το ψήφισμα και να κάνουμε κάποιες δηλώσεις. Λοιπόν, λέμε τα εξής. Σε μια περιοχή που τόσα χρόνια περιβαλλοντικά υποχρεωτισμένη, με αφιλεγόμενες αδειοδοτήσεις και δραστηριότητες που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν απίστευτη ποιότητα ζωής μας, βλέπουμε εν μέσω κορονοϊού και ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να καθίσουμε στα σπίτια μας, βλέπουμε εγκρυπτό και με ανήθικο τρόπο να περνάει κάψη απορριμμάτων RDF στον Τιτάν. Εδώ να τονίσουμε λίγο κάτι γιατί έχει βγει λαθασμένα προς τα έξω. Δεν μιλάμε για απολύματα ανακύκλωσης. RDF σημαίνει πράσινος κάδος και με ειδική επεξεργασία γίνεται ειδικό υλικό για να καίγεται στον Τιτάνα. Από το παράδειγμα του Βόλου που καίει εδώ και 2 χρόνια, που φέρνουν σκουπίδια από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα παρακαλώ, από Ιταλία και από Αφρική, βλέπουμε εκεί πέρα ιατρικούς συλλόγους και τους πολίτες να έχουν ξεσηκωθεί και να αντιδρούν για την τρομερή ύπαρξη που πάει στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι το RDF δεν ρυπαίνει. Είναι αφιλεγόμενη καύση, δεν θα γίνουμε ξανά το πειραματόζω όλη τη πόλη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που δηλώνουμε εδώ πέρα είναι ότι θέλουμε να σταματήσει να δώσει την άδεια το Υπουργείο, δεν την έχει δώσει ακόμα, είναι σε φάση έγκριση και να καθίσει να κάνει αυτό που πήγαν να κάνουν με ανήθικο τρόπο τη διαδικασία τη διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού. Αυτό που λέμε είναι όχι επομένως, καθίστε και ακούστε τους 100 συλλόγους που είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν μαζέψει χιλιάδες υπογραφές ηλεκτρονικά, πάνω από 4.500 υπογραφές. 6 δήμοι της πόλης λένε όχι, γι' αυτό τους καλούμε να σταματήσουν επιτέλους. Ο Τιτάνας είναι, δεν απλά είναι η κάψη, είναι μια της μετροβιχανίας στον αστικό ιστό. Υπάρχουν χίλιες δυο άλλες δράσεις εκεί πέρα. Υπάρχει το ΣΜΑ με 200 παρματοφόρα την ημέρα, η ασβεστοπία. Υπάρχουν δεκάδες δρόμοι ταχύτητας κυκλοφορίας. Υπάρχουν χιλιάδες άλλες δράσεις εκεί πέρα. Και αντί να σκύψει να αποσυφορεί στην περιοχή, μας φέρνει την αφιλεγόμενη καύση στο Τιτάν απορριμμάτων. Εμείς λέμε όχι, δεν θα γίνουμε τα πειραματόζωα, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα επειδή δεν κάνουν σωστή ορθή διαχείριση απορριμμάτων που οφείλουν να την κάνουν, που είναι η διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση. Και όταν επιτέλους κάνουμε όλα αυτά, τότε μιλάμε για τα τελευταία στάδια. Προς το παρόν τους λέμε όχι στην καύση απορριμμάτων στο Τιτάν. Σταματήστε αυτή την αδειοδότηση και ελάτε να συζητήσουμε μαζί να κάνουμε διαβούλευση. Όχι στην καύση στην πόλη! Νομίσατε μέσω πανδημίας! Περνάει η καύση απορριμμάτων στην πόλη! Περνάει το έξω! Εν μέσω στην πανδημία τι μπορεί να το κάνατε! Χωρίς διαβούλευση και ενημέρωση! Περνάτε κρυφά! Λέμε όχι στην καύση των Τιτάν, λέμε όχι στην καύση απορριμμάτων. Δεν γίνεται να συνεχιστεί όλη αυτή η δραστηριότητα αυτή τη μεγάλη εταιρεία δίπλα στα σχολιά μας, δίπλα στα σπίτια μας. Λέμε όχι σε αυτή την πολιτική που αφήνει τις μεγάλες εταιρείες να μπορούν να καίνε ανεξέλεγκτα χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Εμείς θα είμαστε εδώ όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι γονείς για να σταματήσουμε αυτή τη δραστηριότητα, που ρυπαίνει την περιοχή μας, που δεν δίνει ορίζοντα στα παιδιά μας. Λέμε όχι στην καύση των Τιτάνα. Εν μέσω πανδημίας και ενώ έχουμε κλειστεί τα σπίτια μας, έχουμε καταλήψει τις δουλειές μας, τα μαγαζιά μας με σκοπό να προστατεύσουμε την υγεία μας και την υγεία των ευπαθών ομάδων, η κυβέρνηση και ο Τιτάνας προχωρούν στη διαδικασία της αδειοδότησης της καύσης των απορριμμάτων. Δηλαδή τι, να βάλουν να δημιουργήσουν μία ακόμα εστία ρήπανσης και μόλις στην περιοχή μας. Δηλαδή τι, αυτό δεν είναι ειρωνικό, δεν είναι ειρωνία, να μας κοροϊδεύουν. Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή που πληττόμαστε από παντού, που κινδυνεύει η ζωή μας, να μας θέτει ένα τέτοιο πρόβλημα επιπλέον. Οι περιοχές μας, οι δυτικές συνοικίες, όπως ξέρετε, Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Εύασμος, Κορδελιό, Μενεμένη, Αμπελόκηπη και άλλοι τόσοι, Ωραιόκαστρο, είναι ήδη βεβαρημένες από τους ρήπους των τόσων χρόνων δράσης των βιομηχανιών στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε η καύση των απορριμμάτων θα σας ρυπάνει λιγότερο, θα σας φέρει λιγότερο καρκίνο από άλλα υλικά. Λέμε όχι στην καύση των σκουπιδιών, λέμε όχι στην καύση των σκουπιδιών παντού, όχι μόνο στον Τιτάνα, πουθενά καύση σκουπιδιών. Ζητάμε εδώ και τώρα να σταματήσει η κυβέρνηση την διαδικασία της αδειοδότησης. Δεν θέλουμε καύση, όχι στην καύση. Υπάρχουν γιατροί, λοιμοξιολόγοι, είδαμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλό εξειδικευμένο προσωπικό. Να δημιουργηθούν ομάδες εξειδικευμένων γιατρών και να έρθουν να μελετήσουν τη σωρευμένη ρήπανση στην περιοχή.
να δημιουργηθούν, να γίνουν μελέτες για τη συσσόρευση ρήπων στην περιοχή. Ζητάμε λοιπόν να σταματήσει η καύση, οποιαδήποτε δράση για καύση, όχι στην καύση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας από τον καρκίνο και από οτιδήποτε άλλο ρυπαίνει το περιβάλλον και την περιοχή μας. Είναι ανήθικο αυτό που έχει γίνει. Εν μέσω πανδημίας περάσαν ακόμη έναν ιό που θα είναι για πάντα αυτός ο ιός. Η καύση είναι ξεκάθαρο. Ρυπαίνει το περιβάλλον και ειδικά με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχει γίνει και έχει φτιαχτεί, είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να κάνουν. Σταματάνε όλα εδώ. Το ψήσμα είναι από 100 συλλόγους. Είναι από 6 δημάρχους, ετοιμάζονται και άλλοι δήμαρχοι να καταθέσουν και δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Σας μιλάει πατέρας και όχι περιβαλλοντολόγος. Όχι καύση στο Τιτάν! Όχι καύση στο Τιτάν! Όχι καύση στο Τιτάν! Εν μέσω πανδημίας, η κυβέρνηση και ο Όμιλος Τιτάν προχωρούν στις διαδικασίες αδειοδότησης καύσης RDF, SRF, στο μόνιμο εργοστάσιο στην Ευκαρπία. Μιλάμε για μια απαράδεκτη εξέλιξη, η οποία προφανώς έρχεται κόντρα στα συμφέροντα του λαού της περιοχής. Ήταν μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν κεραυνός συνεθρία, ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμών ετών, προερχόμενη από ευρωπαϊκές οδηγίες και προφανώς προσαρμοσμένες όλες αυτές στα νομοθετήματα όλων των κυβερνήσεων, με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων οι οποίες έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, ως λαϊκή συσπήρωση, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συλλόγων και των σωματείων. Θα βρισκόμαστε δίπλα τους στον δύσκολο αγώνα το επόμενο διάστημα που κάνουμε.